Ήταν προγραμματισμένο και πρώτο ανασχηματισμού, δηλαδή το είχαμε κανονίσει να συνομιλήσουμε σήμερα με την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, που είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κυρία Τζάκρη, σας ευχαριστώ πολύ. Απολογούμε για τη μικρή καθυστέρηση. Καλημέρα, κυρία Λιμπεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Να σας ζητήσω μία έτσι κατά το δυνατόν συνοπτική αποτίμηση του αποτελέσματος που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε από εκείνους που λένε, μας δίνουν, ας πούμε, πίστοση τρία χρόνια να τα πάμε καλύτερα, ή είστε από εκείνους που λέτε ότι θα έπρεπε να κλαίτε? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να βάλουμε, τα πράγματα σε μία βάση ρεαλιστική, έτσι. Mm-hmm. Να πούμε καταρχιάς ότι εμείς περάσαμε, κυρία Λιμπεράκη, δύο διασπάσεις, έτσι. Είχαμε μια πολύ μεγάλη, και δημιουργήθηκαν από αυτή τη διάσπαση δύο κόμματα, έτσι, ο Κόσμος και η Νέα Αριστερά. Και βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό, υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα, υπάρχουν τέσσερα κόμματα τα οποία είναι στριζαγενή. Υπάρχει Συγχρόνος και η το Μέρα 25 και υπήρχε και προηγουμένως η Πλεύση. Και η Πλεύση Ελευθερίας. Mm-hmm. Έχουν ως μήτρα τους το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια πολύ μεγάλη κρίση ισοστρέφειας στο συνέδριο του Φλεβάρη. Και ουσιαστικά μιλάμε για ένα αποτέλεσμα το οποίο το πετύχαμε μόλις σε 3,5 μήνες ηρεμίας, ήρεμων νερών. Πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο, να θυμίζω, ότι είναι 14,9%, πρακτικά 15%, όταν το Φεβρουάριο, μόλις δηλαδή 3,5 μήνες, οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν στο 9%. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις όμως, αν το συγκρίνετε με εκλογικό αποτέλεσμα, σας ρωτάω να ολοκληρώσω αν θέλετε και θα μου απαντήσετε. Ναι, για να σας ρωτήσω όμως, κυρία Τζάκρη, δεν μπορείτε να συγκρίνετε με δημοσκοπικά ευρήματα όμως, έτσι δεν είναι? Αν το έκανε πολιτικός σας αντίπαλος, θα το καταρρύπτατε. Δεν στέκει αυτό. Με προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα συγκρίνονται τα κόμματα. Ωραία, να βάλουμε, εμείς είχαμε βάλει ως στόχο το προηγούμενο εκλογικό μας αποτέλεσμα. Θέλω να συνεχίσω να σας λέω. Mm-hmm. Αν είμαστε ευτυχείς με αυτό, φυσικά και δεν είμαστε. Και είπε και ο πρόεδρος μας, ο Στέφανος Κασελάκης, ότι δεν πετάμε και από τη χαρά μας. Αλλά δεν είναι και μικρό το επίτευγμα, με συνεχή και σκληρή αντιπολίτευση, κυρία Λιμπεράκη, να κρίνουμε να ρίξουμε τη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία στις 10 μονάδες. Γιατί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έκανε αντιπολίτευση με προτάσεις νόμου για την ακρίβεια, για την φορολογία. Και τα επόμενα που εξήγηλε ο πρόεδρος μας χθες, ο κ. Κασελάκης. Είχαμε βάλει ένα στόχο πολύ σωστά, το είπαμε, το 17%. Είναι προφανές ότι και η οικονομική μας δυσπλαγία και η ισοστρέφειά μας, γιατί ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τόσο βαθιά στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένας ουδέτερος παρατηρητής και κοιτάζει όλη αυτή την κατάσταση που προηγήθηκε με την έντονη του εσωστρέφεια, με τις επιθέσεις, με τις προσπάθειες. Ενδεχομένως και την ιστορία με το πόθεν έσχυση στις τελευταίες εβδομάδες, πιστεύετε ότι σας στήχησε αυτή η ιστορία? Όχι, κυρία Λιμπεράκη, εγώ δεν συμμερίζομαι ότι το πόθεν έσχυση μας στήχησε. Και θέλω να σας πω συγκεκριμένα τι εννοώ. Ο κύριος Κασελάκης είχε μια υποχρέωση, έτσι, να καταθέσει την προλογική, την δήλωση του πόθεν έσχεση μέχρι 36, όπως και όλοι οι υπόχρεοι πόθεν έσχεση. Και πραγματικά πήρε και παράταση αυτό και πάει, όπως είδαμε, στο 39. Όπως επίσης γνωρίζουμε όλοι, αυτή η πλατφόρμα για ολόκληρο το 23 δεν έχει ανοίξει για κανέναν μας από τις υποχρεώσεις. Παρά τα αυτά, ως μειώθηκε ο κύριος Κασελάκης, έδωσε δημοσιότητα σε Excel την περιουσιακή του κατάσταση, η οποία προφανώς δεν είναι δήλωση πόθεν έσχεσης που γίνεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά λέει την αλήθεια του. Η αλήθεια του ποια είναι, λοιπόν? Ότι είναι ένας εύπορος άνθρωπος και μάλιστα με υπαρεσία δήλωσε ότι επειδή μεταβίβασε συμμετοχές του τον Ιανουάριο και όχι τον Δεκέμβριο, ως όφελο, εν πάση περιπτώσει. Θεωρείτε ότι δεν σας στήχησε? Εντάξει, τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα και ο καθένας μπορεί να τα κρίνει. Λέτε δεν σας στήχησε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις και τα πραγματικά δημοσκοπήσεις. Έλεγαν επομένως ότι την ίδια απέτηση είχε το εκλογικό σώμα σε ποσοστό 60% και τον κύριο Μητσοτάκη δεν είχε ποτέ. Πείτε μου, κυρία Τζάκρη. Η εταιρεία του ήταν εκπορτευόμενη και προλογισμένη από τις Αμερικανικές προλογικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση αποδείχθηκε, κυρία Λιμπεράκη, ότι ο κ. Κασελάκης και μαύρο πολιτικό χρήμα είναι δύο σύμβατες θέσεις. Κυρία Τζάκρη. Στην Ελλάδα, κύριε Λιμπεράκη, ακόμα και σήμερα. Να σας πω, μπορώ να σας ρωτάω ή δεν μπορώ? Γιατί σας ακούω κάθε φορά που προσπαθώ να σας κάνω ένα ερώτημα, υψώνετε τον τόνο της φωνής σας, λέτε το επώνυμό μου και συνεχίζετε. Δεν το υψώνω. Αν έχετε όμως την ευγενή καλοσύνη, αφού με ρωτάτε. Την έχω όμως, σας ρωτάω αν σας στήχησε το πόθεν έσχες και όλη αυτή η ιστορία της τελευταίας εβδομάδας και εσείς μου λέτε για μαύρο χρήμα. Δεν σας ρώτησα για μαύρο χρήμα. Και το μείζον που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτή η διάσταση απόψεων που βλέπουμε στο εσωτερικό σας, στο κομμάτι που λέει ότι πρέπει να γίνουν ζυμώσεις και συζητήσεις για μια μεγάλη κεντροαριστερά. Πού την είδατε τη διάσταση απόψεων, κυρία Λιμπεράκη? Θα σας πω. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα κομμάτι στο κόμμα σας που λέει η Νέα Αριστερά είναι ένα απονομιμοποιημένο μόρφωμα και πρέπει να επιστρέψουν τις έδρες τους και δεν συνομιλούμε με αυτούς. Και όποιος προτείνει συνομιλία με αυτούς, αν δεν του αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να σηκωθεί να φύγει.
Και υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που λέει: εδώ δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί και με την αριστερά και με το Πασόκ να τα βρούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει: να μιλήσουμε με το Πασόκ. Υπάρχει ο αρχηγός σας που μέχρι πρώτην ως έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκβιαζόμενος και ότι δεν πρόκειται να τον πάρει τηλέφωνο. Και τώρα λέει άλλα. Αυτό εννοώ διάσταση απόψεων. Τι δεν ισχύει. Το πλαίσιο των συνεργασιών με τους άλλους χώρους το έβαλε χθες ενεργέστατα στην τοποθέτησή του στην πολιτική ομάδα ο πρόεδρός μας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος ακριβώς πήρε έναυσμα από το αποτέλεσμα και το μήνυμα των εκλογών. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα αναστοχασμού, αν θέλετε, και περισυλλογής. Έτσι, γιατί δεν είναι τα μηνύματα των εκλογών, είναι, αν θέλετε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Επειδή ακριβώς επομένως πήρε την λύση αυτή, το μήνυμα αυτό. Και επειδή το αίτημα πραγματικά για συνεργασία στην δημοκρατική παράταξη βοά εδώ και χρόνια, είπε ο κ. Κασελάκης πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Είπε όχι με συμφωνίες κορυφής μέσα σε κλειστά δωμάτια. Για ποιο λόγο, γιατί αυτές οι συμφωνίες είναι διαφανείς. Είπε ότι πρέπει να πάμε από τη βάση προς την κορυφή, δηλαδή στην κοινωνία των πολιτών και στην κοινωνία, που σημαίνει από κοινοβούλιο μέχρι συλλόγους, μέχρι σωματεία, μέχρι επιμελητήρια, μέχρι ομοσπονδίας, γενικά όλους τους θεσμούς της κοινωνίας. Εσείς προσωπικά τι πιστεύετε, πρέπει να συμπεριληφθεί και η Νέα Αριστερά σε αυτές τις ζυμώσεις ή όχι? Όχι, κυρία Λιμπεράκη, και μάλιστα ο κύριος Κασελάκης το διευκρίνησε πως. Δεν μιλάει με τους 11 ανθρώπους οι οποίοι έκλεψαν τις έδρες τους και είναι απονομιμοποιημένοι και ηθικά και πολιτικά. Γιατί το μόρφωμα αυτό, όπως λέμε, δεν έπιασε το 3% που αποτελεί το κατόπλι για την είσοδό του στη Βουλή. Λέμε επομένως ναι με διαφάνεια από την κοινωνία των πολιτών, όχι πίσω από κουρτίνες, όχι με προξενήτριες, όχι με συνοικέντρια. Και ξέρετε για ποια θέματα, κυρία Λιμπεράκη? Για τα κλέγοντα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Σαφές. Για τα θέματα της επιτρέψτε μου και κάτι ακόμη, κυρία Τζάκρη. Και κάτι ακόμη που εσείς και προσωπικά έχει, νομίζω, μία αξία και έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε να το σχολιάζετε. Υπάρχει ενίοτε μία ένταση όταν έχουμε μετακινήσεις ανθρώπων, δημιουργίες νέων φορέων, διασπάσεις κλπ. Εσείς έχετε μιλήσει και για τον τοξικό λόγο που κι εσείς έχετε εισπράξει, προερχόμενοι στο παρελθόν από το Πασόκ. Μήπως θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί προεκλογικά αυτές οι αναφορές περί εκβιαζόμενου προέδρου, περί ενός κόμματος που δεν έχει να περιμένει ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα? Μήπως αυτό θα καθιστούσε λίγο πιο ευνοϊκό το κλίμα για μια συστράτευση στα μείζωνα της καθημερινότητας, όπως το λέτε, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ? Κυρία Λιμπεράκη, πραγματικά τώρα θα πρέπει να έχουμε όλοι μας το καθρέφτη μπροστά μας και να πούμε ότι ο τοξικός λόγος και οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, έτσι, και απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και προς όλο το πολιτικό προσωπικό, ήταν μια κατάσταση την οποία επιδόθηκε, θα έλεγα, με πολύ θαυμαστό τρόπο κατά την προεκλογική περίοδο η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, σας βάλουμε το καθρέφτη μας μπροστά μας. Εντάξει, εγώ όμως δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, έτσι, και σας ρωτάω για το αν, ήταν, αν θεωρείτε ότι είναι εύστοχο. Δεν σας μιλάω ως Νέα Δημοκρατία, σας μιλάω ως δημοσιογράφος και σας λέω. Θεωρείτε ότι ήταν δόκιμο, ήταν εύστοχο, είναι μια γόνιμη πρακτική ο πρόεδρος σας να λέει εκβιαζόμενο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ? Δεν ήταν δική μας πολιτική επιλογή, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Την πόλωση και την τοξικότητα στον πολιτικό λόγο την έφερε η κυβέρνηση. Με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση φταίει που είπε και ο Κασελάκης εκβιαζόμενο τον Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση φταίει γι' αυτό. Αυτός, αν θέλετε, αυτό εδώ πέρα ο χαρακτηρισμός που λέτε, απατάει σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό γεγονός. Δεν είναι προσωπικός χαρακτηρισμός. Είσαι αστείος, είσαι γελίος. Ποιο είναι το πολιτικό γεγονός? Λέτε ότι εκβιάζεται πολιτικός αρχηγός? Όχι. Απαντάει στο εξής πολιτικό γεγονός. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού πραγματικά είναι το θύμα των εκπολοπών του κ. Μητσοτάκη, δεν κατέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτό απαντάει. Όμως δεν είπε κανέναν ότι είναι γελίος, είναι αστείος, είτε είναι μισοβαρός, έτσι, και δεν συζητώ μαζί σου. Αυτό, κυρία Λιμπεράκη, είναι τοξικός λόγος και προσωπικός χαρακτηρισμός. Το άλλο που λέτε είναι ως συνέπεια μιας πολιτικής πράξης προηγούμενης. Είναι διαφορετικό πράγμα, έχω μάθει τόσα χρόνια στην πολιτική, το να αποδίδω χαρακτηρισμούς στη βάση επιχειρημάτων, και διαφορετικό να
Αν θέλεις να επιτίθουμε. Καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε με το εκβιαζόμενο. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν. Είναι δικό σας αφαίρετο συμπέρασμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τζάκρη, είναι 12. Δεν μου ζητήσατε ένα σχόλιο για τον ασχηματισμό. Με χαρά. Με χαρά, αν θέλετε να τα πούμε τη Δευτέρα. Σας απολογήθηκα γιατί καθυστερήσαμε πράγματι να συνδεθούμε λόγω του ανασχηματισμού. Αν θέλετε 15 δευτερόλεπτα. Οι άνθρωποι σχολιάζουν τα τρέχοντα γεγονότα. Θα βγαίνει σαν αδιόφωνο ζωντανό και τόσο πραγματικά. Κυρία Τζάκρη, όταν γίνετε αρχισυντάκτη τη εκπομπή, μπορείτε να μου υποδεικνύετε τι θα θίγω. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εντάξει. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αμέσως μετά Στέλλα Γκαντώνα Θανάση Φουσκίδη. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.